Μέσα σε αυτό εδώ το κουτί βρίσκονται τα 151 πρώτα Pokémon της Generation 1. Παιδιά, μόλις κυκλοφόρησε το set 151 που, όπως λέει και το όνομά του, περιέχει μέσα κάρτες Pokémon με τα 151 πρώτα Pokémon που κυκλοφόρησαν ποτέ. Και για να ρίξουμε μια πρώτη ματιά στο καινούριο set, οι Poké Cartoons μας έστειλαν ένα Elite Trainer Box και ένα Booster Bundle. Το set 151 που λέτε είναι ένα special set που σημαίνει ότι δεν μπορείτε να αγοράσετε μεμονωμένα φακελάκια και Booster Boxes. Αλλά, η Pokémon αυτή τη φορά αποφάσισε στο συγκεκριμένο set να βγάλει κάποια special έξτρα κουτάκια που λέγονται Booster Bundles. Τα Booster Bundles δεν είναι κάτι καινούριο, αλλά για τα συγκεκριμένα set, όπως ας πούμε το Hidden Fates, Shining Fates και τα σχετικά Crown Zenith, είναι καινούριο, δεν είχαν βγει πιο παλιά. Και έχει μέσα μόνο 6 φακελάκια Pokémon. Αυτό, τελεία, δεν έχει τίποτα άλλο μέσα. Γιατί αυτό είναι επαναστατικό? Γιατί στο Elite Trainer Box παίρνεις 9 φακελάκια, ενώ σε αυτό παίρνεις 6 φακελάκια. Παρ' όλα αυτά, το Elite Trainer Box κάνει 60 ευρώ, ενώ αυτό κάνει 30. Άμα κάνετε λίγο γρήγορα τα μαθηματικά, το Elite Trainer Box σου βγάζει μια τιμή 6,5 ευρώ ανά φακελάκι, ενώ το Booster Bundle σου βγάζει στα 5,5 ευρώ ανά φακελάκι. Παρ' όλα αυτά, το Elite Trainer Box έχει και άλλα πράγματα μέσα, τα οποία πάμε να τα δούμε αυτή τη στιγμή. Το πρώτο πράγμα που βλέπω πιάνοντας το Player's Guide είναι ότι είναι τελείως χαρτί. Είναι χαρτί-χαρτί, δεν είναι αυτό το glossy. Το συγκεκριμένο set έχει μέσα, όπως είπα, τα 151 Pokémon αριθμημένα όπως το Pokédex. Το νούμερο 1 είναι το Bulbasaur, το 3 είναι το Venusaur και πάει λέγοντας μέχρι το 151 που είναι το Mew. Έχει μέσα πανέμορφες full art κάρτες των starter Pokémon, όπως βλέπετε εδώ πέρα, αλλά παιδιά, η chase card μας είναι αυτός εδώ, ο Nidoking, είναι καταπληκτικός, και φυσικά τα Mew που έχει μέσα, και το κανονικό Mew αλλά και το χρυσό Mew. Οπότε παιδιά, πάμε να δούμε τι θα βγάλουμε. Όπως είπα και πριν, να ευχαριστήσουμε τον χορηγό του σημερινού βίντεο και όλων των υπόλοιπων βίντεο που γίνονται πλέον σε αυτό το κανάλι, της pokecartoons.com. Πηγαίνετε, θα έχω link στην περιγραφή που θα βρείτε τα συγκεκριμένα προϊόντα. Τα παιδιά έχουν βάλει και νέα επιλογή για δωρεάν μεταφορικά για Ελλάδα και Κύπρο. Να πάτε να τσεκάρετε τη σελίδα τους. Αφήνω λοιπόν link στην περιγραφή και πάμε να δούμε τι έχει μέσα το Elite Trainer Box. Με αυτό θα ξεκινήσουμε. Έχουμε 9 φακελάκια από το set 151. Όλα τα φακελάκια είναι αυτά εδώ. Έχουν το Mew πάνω, δεν έχουμε άλλα Arts. Και στη συνέχεια έχουμε αυτό εδώ φυσικά της Energy, ένα stack από Energies. Έχουμε μια πανέμορφη promo κάρτα του Snorlax. Αυτός ο Snorlax λοιπόν κοιμάται με ένα Pidgey πάνω στην κοιλιά του. Είναι sealed, όπως βλέπετε. Πολλές φορές αξίζει να τις κρατάς σφραγισμένες αυτές τις καρτούλες. Συνεχίζουμε με τα 151 card dividers, τα οποία, όπως βλέπετε, έχουν πάνω αυτό το πόστερ που έχουν βγάλει από την Pokémon, που είναι ουσιαστικά οι φιγούρες των όλων των πρώτων 151 Pokémon που υπάρχουν. Ένας κωδικός για να κάνει κάποιος από εσάς που είναι τυχερός και προλάβει claim όλα αυτά που βλέπετε μέσα στο κουτί στο Pokémon TCG Live. Αυτά είναι τα ζαράκια. Παιδιά, μεταξύ μας περίμενα κάτι πολύ καλύτερο. Δεν με ενθουσιάζουν. Δεν είναι τίποτα το τρομερό τα ζάρια, έτσι αξιομνημόνευτο. Δείτε και το απλό το ζάρι, το EX. Okay, είναι διάφανο με κόκκινα, έτσι, μια απόχρωση του ροζ. Σίγουρα έχουν υπάρξει και πολύ καλύτερα ζάρια. Πάμε να δούμε τι άλλο έχουμε. Έχουμε φυσικά τα condition markers, τα κλασικά condition markers. Καλά, κλασικά δεν είναι, είναι τα καινούρια που έχουν βγει. Πάρα πολύ όμορφα, μου αρέσουν πάρα πολύ αυτά για το παιχνίδι. Τα έχω ανταλλάξει ήδη στις τράπουλές μου. Και φυσικά τα σλιβάκια του 151 με το πόστερ. Αυτά λοιπόν είχαμε μέσα στο κουτί. Το κουτί φυσικά το κρατάτε για να φυλάξετε τις κάρτες σας. Έχει απ' έξω το Snorlax με την αφίσα από πίσω των 151. Πολύ όμορφο, neat κουτί. Μ' αρέσουν τα λευκά κουτιά, όπως και του Άρσιους που έχω από πίσω. Αλλά πάμε να δούμε τι έχουν μέσα τα φακελάκια που μας έστειλαν οι Poké Cartoons. Έτσι, για τα μάτια του κόσμου, θα ανοίξουμε και το Booster Bundle. Σας είπα, το Booster Bundle είναι αυτό που συμφέρει περισσότερο αν θες μόνο τα φακελάκια. Άμα θες μόνο φακελάκια, αυτό που αξίζει περισσότερο αυτή τη στιγμή να αγοράσεις είναι το Booster Bundle. Μπορεί να έχει μέσα μόνο 6 φακελάκια, αλλά ουσιαστικά σου βγαίνει στα 5,5 ευρώ το φακελάκι, που είναι η φθηνότερη τιμή που μπορείς να πετύχεις αυτή τη στιγμή. Θεωρητικά αυτό το κουτί μπορείς να το χρησιμοποιήσεις για να βάζεις μέσα και την τράπουλά σου.
και έχει μέσα 6 απλά φακελάκια από το Pokémon 151. Θα σας έλεγα ότι θα τα ανοίγαμε και τα 15 φακελάκια, αλλά αυτό θα ήταν ψέμα, γιατί ένα από αυτά τα φακελάκια θα τα σφραγίσω στο χρονοτούλαπο μαζί με τα υπόλοιπα Scarlet και Violet φακελάκια. Όπως βλέπετε, έχω κρατήσει ένα φακελάκι από κάθε set του Scarlet και Violet, ώστε όταν τελειώσει το Scarlet and Violet era, θα τα ανοίξουμε όλα μαζί σαν έτσι ένα ταξίδι πίσω στο χρόνο. Οπότε αυτό το ένα φακελάκι μη σας λείψει από το βίντεο, θα το δείτε σε επόμενο. Θα αφήσω άλλο ένα φακελάκι σαν last pack, μάλλον θα πάρω στην τύχη αυτό. Θα αφήσω αυτό το φακελάκι λοιπόν σαν last pack εδώ στην άκρη. Προτεραιότητα μου είναι το Illustrator's Art Nidogreek, Nidoking, συγγνώμη. Αλλά και τα μιου δεν θα με χαλάσουν. Πάρετε τον κωδικό, μία κάρτα για το card trick και πάμε να ξεκινήσουμε με μία Basic Darkness Energy Diglett Drowsy Bulbasaur. Κάτι που πρέπει να πούμε για αυτό το set είναι ότι κάθε Pokémon έχει σχεδιαστεί από τον ίδιο καλλιτέχνη. Τι θέλω να πω, το Bulbasaur, το Ivysaur και το Venusaur έχουν σχεδιαστεί από τον ίδιο καλλιτέχνη. Έτσι ακριβώς και το Ghastly, Haunter και Gengar έχουν σχεδιαστεί όλα από τον αγαπημένο μου καλλιτέχνη, το Mokazu Komiya, με το πολύ ιδιαίτερο στυλ του, και χαίρομαι πάρα πολύ που διάλεξε το Ghastly, ή του δώσανε τον Ghastly μάλλον. Σε αυτό το pack είχαμε μόνο ένα Dodrio Holographic. Όπως βλέπετε παιδιά στο κανάλι, έχουν ξεκινήσει και ανεβαίνουν πολλά περισσότερα unboxing videos. Τώρα ειδικά με την υπέροχη συνεργασία αυτή που έχουμε με τις και καρτούες, έχουν αρχίσει και αυξάνονται τα unboxing videos. Θέλω να μου πείτε πώς σας φαίνονται, θέλω να μου πείτε ιδέες. Σίγουρα θα κάνουμε στο επόμενο βίντεο με τα members ένα challenge που έχω ετοιμάσει. Περιμένετε, μείνετε συντονισμένοι και θα δείτε. Αυτά τα βίντεο φυσικά δεν θα είναι μόνο για τα members. Το challenge θα είναι με τα members. Οι υπόλοιποι θα δείτε και θα χαρείτε αυτό το βίντεο. Ένα Machamp Holographic είχαμε σε αυτό το pack και συνεχίζουμε σε ένα ακόμα φακελάκι να δούμε αν το 151 θα μπορέσει να μας δώσει μία από αυτές τις πανέμορφες Alter Illustrator's Art κάρτες που υπόσχεται, όπως είδαμε, μία για το card trick και... Παιδιά, κάποιες από τις ενέργειες, από ό,τι φαίνεται, είναι holographic και έχουν μέσα και πανέμορφα, απίθανα swirls. Νέος στόχος για τη συλλογή μου. Πρέπει να μαζέψω όλες τις holographic ενέργειες. Growlithe, Geodude. Έχουμε ένα Jigglypuff, πολύ όμορφο art του Staryu. Victreebel, Big Air Balloon, Primeape, Sunshrew το πρώτο reverse, Poliwag το δεύτερο και ένα Chansey Holographic. Σε ποιο να το πω και ποιο να με πιστέψει, ρε φίλε. Οκτώνης μήνας κοντεύει, η κάμερα μου έκλεισε από υπερθέρμανση επειδή έχει ζέστη. Εντάξει, είναι και σοφίτα, τέλος πάντων. Πάμε να συνεχίσουμε, παιδιά, το unboxing στο επόμενο φακελάκι. Εντάξει, εσείς δεν καταλάβατε τίποτα, γιατί μάλλον το έκοψα, ελπίζω να το έκοψα καλά, στο μοντάζ. Αλλά ρε φίλε, τι πράγμα είναι αυτό, δηλαδή. Πόσο πια αυτή η ζέστη, θέλω να έρθει χειμώνα. Έχουμε μια Leaf Energy, Lickitung, Venonat, PG, Metapod, Snorlax. Βρείτε link στην περιγραφή και για το καπέλο και για την μπλούζα. Είναι από τα αγαπημένα μου Pokémon merch. Έχουμε Persian Reverse, έχουμε Victreebel και ένα Articuno Holographic. Όταν άνοιξα το ιαπωνικό 151, πάλι από Poké Cartoons, βγάλαμε την πιο ακριβή κάρτα του set, η οποία ήταν η Erika. Τώρα να δούμε, δεν έχω κοιτάξει καν τις τιμές, βέβαια οι τιμές ακόμα είναι λίγο ψηλά, η αλήθεια είναι. Αυτή τη στιγμή, πάντα όταν πρωτοκυκλοφορεί ένα set, οι τιμές είναι ψηλά. Οπότε αν θέλετε να πουλήσετε τις κάρτες σας στην καλύτερη δυνατή τιμή, ή θα τις πουλήσετε την πρώτη εβδομάδα που κυκλοφορεί ένα set, ή θα περιμένετε μετά αρκετό καιρό για να ξανανεύουν. Έχουμε Horsey Reverse, Wartortle Reverse και ένα Electrode Holographic απλό. Πλέον όλα τα φακελάκια έχουν holographic κάρτες μέσα, κάποτε ήταν πιο σπάνια. Δεν ξέρω αν έχασε λίγο το νόημά του το να βγάλεις μια holographic. Βέβαια, επειδή οι holographic κάρτες είναι υποτίθεται οι rare κάρτες, είναι καλό και για τους παίκτες, γιατί μπορούν πιο εύκολα να βγουνε. Reverse Darkness Energy. Η συλλογή συνεχίζεται με μια reverse holographic, μάλλον Darkness Energy. Έχουμε τραβήξει ήδη τη Water, οπότε πάει καλά. Ελπίζω να καταφέρουμε να βγάλουμε κι άλλες. Έχουμε Porygon, Electabuzz, Koffing, Tangela,
Scyther από τα αγαπημένα μου Gen 1 Pokémon. Γράψτε μου στα σχόλια ποιο είναι το δικό σας αγαπημένο Pokémon της πρώτης γενιάς από τα 151. Erika's Invitation! Ναι, ναι, ναι. Και την αγγλική έχουμε και την ιαπωνική έχουμε. Πλέον έχουμε και τις δύο κάρτες της Erika. Ναι ρε φίλε, πάλι δεν έχω sleeves. Ναι, επειδή πακεταρώ πάρα πολλές κάρτες για το card market, τα sleeves τα έχω σε διαφορετικό μέρος, γιατί εκεί μου χρειάζονται συνήθως. Άμα ενδιαφέρεστε να αγοράσετε κάποια από αυτές τις κάρτες που ανοίγω στα βίντεο, όχι όλες γιατί πολλές φορές κάποιες τις κρατάω για τη συλλογή μου, αλλά τις περισσότερες από αυτές που ανοίγω τις ανεβάζω στο card market, cardmarket.com/nidogreek. Μπορείτε να το βρείτε από κάτω στην περιγραφή. Άμα σας ενδιαφέρει κάποια από τις κάρτες που έχω ανοίξει, υπάρχουν όλες σχεδόν ανεβασμένες στο card market. Εντάξει, άμα βγάλω το Mew, δεν θα τη βάλω να την πουλήσω, αλλά κάποιες από αυτές τις βάζω γιατί δεν είναι μέρος της συλλογή μου και όπως έχω πει πάρα πολλές φορές, είναι πολύ σημαντικό να κρατάς τη συλλογή σου συγκεκριμένη και να μην αρχίσεις να συλλέγεις ό,τι να είναι, γιατί θα ξεφύγεις και πιο σημαντικά θα ξεφύγει το πορτοφόλι σου. Λοιπόν, έχουμε ένα Weezing απλό holographic. Για άλλη μια φορά, το Pokémon του James. Άλλο ένα φακελάκι 151. Παιδιά, εντάξει, όσοι με ξέρετε καιρό, ξέρετε ότι έχω μια αδυναμία στα mythical Pokémon και πιο συγκεκριμένα στο Mew, το Celebi και το Jirachi. Το Celebi είναι το αγαπημένο μου Pokémon. Ο λόγος που είναι το αγαπημένο μου Pokémon είναι γιατί πραγματικά δεν έχω καταφέρει ποτέ σε main Pokémon game να το πάρω, γιατί είναι ένα Pokémon που χρειάζεται κωδικό για να το πάρεις, πρέπει να είναι από event της Pokémon και δεν έχει τύχει ποτέ να κάνω claim τον κωδικό ενός Celebi, ακόμα και στα νεότερα παιχνίδια μάλλον, όπως είναι η Sword and Shield που έδωσαν Shiny Celebi, κάπως κατάφερα και δεν το πήρα για άλλη μια φορά, οπότε είναι το μοναδικό Pokémon που δεν έχω πιάσει ποτέ σε main series Pokémon game και γι' αυτό ίσως είναι και το αγαπημένο μου, το ότι μου έχει ξεφύγει τόσα χρόνια, γιατί παίζω από το 2002 παιδιά Pokémon και μου έχει ξεφύγει όλα αυτά τα χρόνια, δεν το έχω πιάσει ποτέ, είναι κάτι πολύ έτσι special για μένα, αλλά γενικότερα Mew, Celebi, Jirachi και Nidoking είναι η αγία τετράδα των Pokémon για εμένα. Rhydon και έχουμε ένα Nidoking, δεν έλεγα τίποτα άλλο, ένα Nidoking holographic, σίγουρα θα φτιάξω deck με αυτό το Pokémon, να μου το θυμηθείτε. Θα φτιάξω deck. Είναι, δεν είναι καλό, δεν με νοιάζει. Παιδιά, δεν έχουμε βγάλει ακόμα, πέρα από την Erika, δεν έχουμε βγάλει κάποιο τρομερό pool. Η Erika είναι καλό pool, δεν αντιλέγω. Αλλά ρε φίλε, έχω 3 chase card, σας είπα, έχω 3 chase card από αυτό το set. Είναι το Nidoking, το Illustrator's Art. Είναι και τα δύο τα Mew, είτε το χρυσό είτε το full art. Θέλω πάρα πολύ αυτές τις κάρτες. Έχουμε Nidorino για το deck μας. Έχουμε Krabby Reverse. Alakazam EX. Να το παιδιά, επέστρεψε το Alakazam. Αν δεν κάνω λάθος, τελευταία φορά που είχαμε δει το Alakazam από το Burning Shadows, Darkness Ablaze, είχαμε καιρό να δούμε το Alakazam, αλλά κυρίως το Kadabra. Το Kadabra για κάποιο λόγο είχαμε πάρα πολλά χρόνια να το δούμε σε Pokémon set και επέστρεψε τώρα και με τον Alakazam σε Illustrator's Art. Μια πανέμορφη κάρτα, η αλήθεια είναι, εκεί με τα κουτάλια του που κάθεται και κάνει εξάσκηση. Είναι εξαιρετικός και ίσως και αυτή την κρατήσω αν τη βρω. Παρ' όλα αυτά, να το δεύτερο hit μας, δεν είναι τίποτα τρελό, παρ' όλα αυτά είναι hit. Πάμε να δούμε Dom Fossil, πάντα αυτό διάλεγα στην Red και την Blue. Ο αδερφός μου έπιανε το άλλο το Fossil, το Helix. Helix νομίζω λέγεται, όπως και να έχει. Goldeen, Graveler, Arcanine, Kingler, Eevee το πρώτο reverse, Charmeleon το δεύτερο και άλλο ένα Articuno. Οκ, έχουμε βγάλει δύο Articuno τώρα. Moltres και Zapdos δεν έχουν εμφανιστεί ακόμα. Το Zapdos έχει και δικιά του EX κάρτα. Πάμε για άλλο ένα φακελάκι όμως. Παιδιά, αυτό το set ίσως είναι από τα λίγα set που θα πάω να το κάνω master. Δηλαδή, να πάω να το μαζέψω ολόκληρο από το πρώτο μέχρι το τελευταίο Pokémon που έχει μέσα, πρώτη έως τελευταία κάρτα. Γιατί μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το gimmick που κάνανε, ότι είναι αριθμημένα τα Pokémon βάσει του Pokédex, ρε φίλε. Αυτό το σκέφτομαι και το ξανασκέφτομαι. Σίγουρα θα κάνουμε και rip and ship, να ξέρετε. Οπότε κάντε ένα follow στο Instagram για να ενημερωθείτε έγκαιρα και να πάρετε τα φακελάκια σας. Dugtrio και Diglett, όπως σας έλεγα, δείτε εδώ πέρα που το όνομα του καλλιτέχνη είναι το ίδιο. Κάθε καλλιτέχνης ανέλαβε από ένα Pokémon, ένα Evolution Line μάλλον. Οπότε είναι πάρα πολύ ωραίο, εμένα μου άρεσε αυτό το gimmick. Βγάλαμε το
Ghastly, μας μένει Haunter και Gengar. Πρέπει να τα βγάλω γιατί είναι του Tomokazu Komiya, του αγαπημένου μου καλλιτέχνη. Οπότε θα ήθελα πάρα πολύ να το προλάβω, ρε φίλε. Oh, όχι πάλι! Δεύτερη Water Energy, Holographic με Holofoil. Όχι! Η συλλογή ξεκινάει να έχει doubles, έχει διπλές, duplicates μάλλον. Πάμε, δεν πειράζει. Κι άλλο Ghastly, δυστυχώς. Εμείς θέλουμε του Tomokazu Komiya το Haunter και το Gengar. Snorlax, Sandlash, Haunter! Ναι, νάτος! Νάτο το Haunter! Το κρατάμε εδώ στη συλλογή με τα υπόλοιπα Tomokazu Komiya μου. Έχουμε Venonat, Giovanni's Charisma και ένα Vaporeon. Πάρα πολύ ωραίο το Vaporeon. Αλλά δείτε, παιδιά, τι ωραία κάρτα που είναι το Giovanni's Charisma, το χάρισμα του Giovanni, μαζί με το Persian, μια Illustrator's Art κάρτα. Πολύ πιθανό να μείνει στη συλλογή μου αυτή η κάρτα. Ήρθε η ώρα για το Last Pack μας και ανυπομονώ να δω αν θα έχουμε Last Pack Magic η πρώτη φορά που ανοίγουμε 151. Σίγουρα όχι η τελευταία. Άνοιξε το φακελάκι. Ναι, παιδιά, μυρίζει πουλ. Παιδιά, μυρίζει πουλ. Γράψτε μου στο chat ή στα σχόλια αναλόγως πότε βλέπετε αυτό το βίντεο, αν θα έχουμε πουλ. Πάρτε τον κωδικό, ελπίζω να είναι τυχερός. Αυτούς τους κωδικούς μπορείτε να τους κάνετε claim στο Pokémon TCG Live. Grass Energy Holofoil. Ναι, παιδιά. Ναι, παιδιά, η συλλογή συνεχίζεται. Ελπίζω να καταφέρουμε να βγάλουμε και τις υπόλοιπες Holofoil Energies, να τις έχουμε σε ένα ωραίο μπαϊντεράκι όλες μαζί. Είναι κάτι πολύ special που έχουν κάνει. Νίτορα Ανθυλικό, Ghastly Tomokazu Komiya, Παράς, Poliwrath, Pidgeot, αγαπημένο πολλών, Omanyte, Pikachu, όπως βλέπετε το νούμερο 25, Meowth το δεύτερο reverse και ένα Mewtwo! Ένα Mewtwo Holographic. Αν σας άρεσε λοιπόν, παιδιά, το σημερινό unboxing και το set 151, μπορείτε να αφήσετε ένα like για να στηρίξετε το κανάλι. Και αν θέλετε περισσότερα unboxing, μπορείτε να κλικάρετε εδώ ή εδώ, ένα από τα δύο. Όλα είναι καλά και μπορείτε να κάνετε και ένα subscribe εδώ πέρα. Μέχρι την επόμενη φορά, ήμουν ο Γιώργος και καλή συνέχεια.